Δύο ωραία 20 ημερών έχουν μπροστά τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να εξοφλήσουν την πρώτη δόση των χρεωστικών υπολείπων που προέκυψαν από την εκαθάριση των εισφορών του 2018. Τα ειδοποιητήρια είναι αναρτημένα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εδώ και ένα μήνα. Το χρονικό περιθώριο για τους οφειλέτες λήγει συγκεκριμένα στις 30 Αυγούστου. Η εκαθάριση αφορά τον επαναυπολογισμό των εισφορών του 2018 με βάση το εισόδημα το οποίο δήλωσαν οι επαγγελματίες το 2017. Οι εισφορές είχαν αρχικά υπολογιστεί προσωρινά με βάση τα εισοδήματα του 2016. Έτσι, σε περιπτώσεις που το εισόδημα του 2017 ήταν μεγαλύτερο από αυτό του 2016, προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο οι οφειλέτες καλούνται να πληρώσουν σε 5 δόσεις. Το βασικό πρόβλημα ακριβώς ήταν η επεξεργασία, όλη αυτή η οποία απαιτείται και από διαφορετικές υπηρεσίες που δεν έχουν την συνδεσιμότητα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας που το εισόδημά του το 2016 ήταν 10.000 ευρώ, του καταλογίστηκαν εισφορές ύψους 2.690 ευρώ. Το 2017 δήλωσε εισόδημα 12.000 ευρώ. Οι καταβλητές εισφορές για το 2018 ανέρχονται στις 3.228 ευρώ. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει ένα χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 538 ευρώ. Αν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο, τότε ο δικαιούχος πρέπει να κάνει αίτηση έως στις 30 Αυγούστου στον ΕΦΚΑ, όπου θα επιλέξει ή να πάρει τα χρήματα με επιστροφή ή αυτά να χρεωθούν και να μείνουν σε λογαριασμό του για μελλοντική χρήση. Δεν επιστρέφεται η διαφορά όταν υπάρχουν διεξιπρόθεσμες οφειλές πριν από το 2018 ή όταν η επιστροφή είναι μικρότερη από 50 ευρώ. Όσοι δεν είχαν καταβάλει καθόλου τις προσωρινές εισφορές, τότε το χρεωστικό υπόλοιπο θα είναι ίσο με τις οριστικά εκαθαρισμένες εισφορές με βάση το εισόδημα του 2017, ενώ θα διαγράφεται η οφειλή των προσωρινών υπολογισμένων εισφορών.